Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα ένα καινούργιο επεισόδιο Ζούμε για την Παρασκευή αρχίζει. Η μέρα είναι βροχερή και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρή εξόρμηση και να πάμε να προμηθευτούμε ωραιότατα δέντρα οποροφόρα από την Αριδαία. Αυτή τη στιγμή περνάμε τη Χαλκιδόνα, μία μεγάλη πόλη γύρω στους 3.000 κατοίκους. Παλαιότερα ήταν και η πρωτεύουσα του Δήμου. Τώρα νομίζω έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τον νόμο του Καποδίστρια. Φτάσαμε κύριε Γιαννιτσά! Και τώρα περνάμε από τα Γιαννιτσά. Μια μεγάλη πόλη της κεντρικής Μακεδονίας με 30.000 κατοίκους περίπου. Τα Γιαννιτσά επίσης είναι και η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδος μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Όμορφες διαδρομές. Ανοίγει το μάτι μας βλέποντας βουνά, χιονισμένες βουνοκορφές, δέντρα, μεγάλες καλλιέργειες, όχι βαβούρα, όχι κίνηση, ωραιότατα δέντρα και βουνά. Το χιόνι, η ομίχλη, όλα αυτά δημιουργούν πολύ όμορφα συναισθήματα. Βουνοκορφές. Εν τω μεταξύ αυτά τα μέρη έχει μεγάλη καλλιέργεια στα δέντρα, σε μήλα, σε αχλάδια, σε κεράσια, ειδικά μήλα. Τα δέντρα είναι όλα ίδια. Πώς το κάνουμε αυτό? Εδώ είναι πυκνό. Όταν περνάω από τέτοια χωριουδάκια, αυτό που σκέφτομαι, το συνέστημα που έχω, είναι ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα. Εμένα μου φαίνεται και λίγο δύσκολο, αν και είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ όμορφα το να μένεις σε ένα τέτοιο μέρος. Η αλήθεια είναι ακριβώς το ανάποδο. Ότι δύσκολα είναι αυτοί που μένουν σε πόλεις, στα κλουβιά, χωρίς να έχουν επικοινωνία με τους συνανθρώπους, συγγνώμη, παρά το να ζεις εδώ πέρα. Τουλάχιστον αν έχεις και μία δουλειά, μία οικογένεια, μετά δεν σε σταματάει τίποτα. Εμείς ετοιμαζόμαστε να πάρουμε δέντρα από το φυτώριο του κύριου Γαβριλίδη. Χρόνια στο επάγγελμα, έχουμε και κάποια χρόνια συνεργασία, πολύ ευχαριστημένοι. Αφορμή θέλαμε να πάμε μέχρι εκεί. Εδώ είναι ο παράδεισος, έχει τα δέντρα που θέλουμε, μεγάλη ποικιλία. Εδώ είναι το καϊμάκ τώρα. Καϊμάκ. Ο κύριος Χρύσανθος μαζί με τον Ανδρέα θα μας ετοιμάσουν και κάποια δεντράκια που θέλαμε τελευταία στιγμή, πέρα από αυτά που έχουμε δώσει παραγγελία. Είναι άπειρα, ρε. Οι άνθρωποι πολύ εξυπηρετικοί και πάνω απ' όλα επαγγελματίες. Λοιπόν φίλοι μου, εδώ ο Ανδρέας βάζει το χώμα το δεντράκι, θα το ετοιμάσει.
το διχτάκι του. Η σακουλίτσα του. Και στη συνέχεια θα το κλείσει με μια ωραία μαγιά που κάνει. Έτοιμος. Αντρέα μου, τι δεντράκι είναι αυτό που μας έκανες? Αυτό είναι ροδακινιά. Πάρα πολύ ωραία. Όπως και αυτό που θα ετοιμάσουμε τώρα. Και Χρύσανθε, από πότε είπαμε είμαστε σε αυτή τη δουλειά? Ή θα φανερώσουμε χρόνια? Θα φανερώσουμε χρόνια. Αρκετά, πες. Ήμουν ανιός και γέλασε. Που λέει το τραγούδι. Το τραγούδι άστο να δει. Φεύγουμε λοιπόν από το φυτώριο, βλέποντας τις υπέροχες αυτές καλλιέργειες δεξιά και αριστερά του δρόμου. Φυσικό είναι να κάνουμε και μία στάση, να τσιμπήσουμε κάτι πριν πάρουμε την τελική ευθεία για το γυρισμό πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε σε ένα χωριό το οποίο λέγεται Όρμα, ένα πολύ όμορφο χωριό. Όρμα θα έλεγα λοιπόν στους επισκέπτες. Πλακόστρωτο κάτω, πλατάνια, ποταμάκι με γεφυρούλες, το οποίο το έχουν στολίσει και με πάρα πολλές γλάστρες. Αυτή την εποχή έχουν λάχανα μέσα στις γλάστρες, διακοσμητικά λάχανα. Έχει ταβερνάκια, παραδοσιακά προϊόντα. Μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση. Άντε, γεια μας, δεν πάει. Άντε, γεια. Θα ήθελα να το επισκεφτώ και άλλη εποχή που θα έχουν φύλλα τα δέντρα, άλλη ομορφιά, σκιά, δροσιά, τότε που θα τα ψάχνουμε αυτά εδώ πέρα. Βρήκαμε ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι, τα πλατανάκια, έτσι λέγεται. Ό,τι πρέπει ήτανε, με τζάκι. Γρήγορο και όμορφο. Σιγά σιγά έχει αρχίσει να ανοιχτώνει. Και φτάσαμε στην τρομερή κίνηση του flyover. Έχουμε κάνει 200 μέτρα μέσα σε μισή ώρα. Μας έχουν μείνει κάποια χιλιόμετρα. Για να δούμε αν θα φτάσουμε τελικά σήμερα ή αν θα περάσουμε και το σήμερα, αν θα φτάσουμε και αύριο, ρε παιδί μου. Θα δούμε πόσες ώρες θα είμαστε μπλεγμένοι σε αυτή την περιπέτεια εδώ πέρα, τώρα που γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, φίλοι μου. Καλό βράδυ.